Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ναι. Αρκετά εκτεταμένο rotation αναμένω σήμερα το μεσημέρι, νωρίς, 3 η ώρα, στο παιχνίδι με τον Εθνικό, γιατί είναι η πρώτη εβδομάδα που ο Άρης έχει 3 παιχνίδια. Προηγήθηκε τον τέρμι με τον Ολυμπιακό και ακολουθεί αυτό με τον Πάο. Όντως, είναι και τι παιχνίδια πριν και μετά που έχουν τη σημασία τους. Είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο προπονητής του Άρη να πάει σε ένα συναντήσιο, να κάνει μια διαχείριση. Άφησε στη Θεσσαλονίκη, δεν τους πήρε καν στην Αθήνα τον Μωρόν, τον Μάγιο και τον Βέλεφ, γιατί έχουν κάποια μικροπροβληματάκια. Ο Μάγιο έχει ένα θέμα στο πόδι του εδώ και αρκετό καιρό. Ο Μωρόν δεν έκανε κανονική προετοιμασία του καλοκαίρι με όλα αυτά που συνέβαιναν με το συμβόλαιό του και θέλει και αυτός διαχείριση. Και ο Βέλεφ είναι ο Βέλεφ. Απλά. Γιατί... με τόσους μυϊκούς τραυματισμούς, 3 παιχνίδια την ίδια εβδομάδα, νομίζω ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον Ισπανό. Γι' αυτό τον άφησε στη Θεσσαλονίκη για να τον έχει έτοιμο και φρέσκο την Κυριακή, από τη στιγμή που ο Φαμπιάνο Σταύρο δεν θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ούτε την Κυριακή έτοιμος. Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Άρα θα χρειαστεί τον Βέλεφ. Ένας λόγος παραπάνω, λένε. Ναι. Οπότε ναι. Παραβλέπω το σκοπτικό σου σχόλιο. Το ο Βέλεφ είναι ο Βέλεφ. Θα το χρειαστεί την Κυριακή. Δεν το είπαμε κακία. Έχει την απόλυτη εκτίμησή μου και την εκτίμηση όλων και είναι και γνωστό ότι είναι πάρα πολύ καλός και παρακασμένος αμυντικός και πάρα πολύ έμπειρος. Απλά επειδή είναι πολύ ευπαθής, το ξέρουμε σε μυϊκούς τραυματισμούς. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου βγάλει ένα μυϊκό πρόβλημα. Και όταν τον υποχρεώνεις να παίξει 3 παιχνίδια και μάλιστα τα 2 να είναι ντέρμπι, είναι σαν να παίζεις με την τύχη σου. Και ειδικά εάν δεν έχεις και σίγουρο τον Φαμπιάνο, ένας λόγος παραπάνω, λέω. Βέβαια. Και τώρα παίζεις με τον Εθνικό, μόνο το σεβασμό για τον Εθνικό. Δεν είστε καλύτερα της ιστορίας του Εθνικός, ναι. Ναι, χρειάζεται τον Βέλεθ για να αποκλείσει τον Εθνικό, δεν νομίζω. Όταν για παράδειγμα σήμερα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, εντάξει, ήταν ο Ρόζ με τον Μπράμπετς. Ναι, δεν τους λες τώρα και αμεληταία ποσότητα. Προφανώς, τι συζητάμε τώρα. Γι' αυτό και αποφάσισε αυτούς τους τρεις να τους διαχειριστεί και τους άφησε στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα αφήσει και άλλους στον πάγκο, εκτός από το ότι δεν ταξίδεψαν καν στην Αθήνα αυτοί οι τρεις. Θα δούμε για πρώτη φορά του Χουάνκαρ σήμερα. Α, ναι, σωστά. Ναι, στο αριστερό. Τώρα πρέπει να παίξει σήμερα για να πάρει ρυθμό. Τώρα πόσο θα δώσει, αν θα βγάλει ολόκληρο το 90 λεπτό, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά θα ξεκινήσει σίγουρα και όσο αντέξει. Εντάξει, είναι και ευκαιρία κάποιοι να πάρουν χρόνο συμμετοχής, λίγο να βρίσκουν ρυθμό κτλ. Βέβαια. Νομίζω στο τέρμα δεν θα το ρισκάρει ο προπονητής του Άρη να βάλει και το Σίτγκλεφ να δούμε και το Σουηδό. Όχι γιατί ο Σουηδός είναι κακός παίκτης, είναι το επόμενο project της Εθνικής Σουηδίας. Είναι βασικός τερματοφύλακας στην Εθνική Ελπίδα της Σουηδίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο project για τον Άρη και για τη Σουηδία. Απλά δεν τον έχουμε δει καθόλου και δεν τον έχει δει ο Μάντζιος Σταύρο. Γιατί και στις διακοπές που θα μπορούσε να κάνει το κορταθλήμα τους έγινε ήδη μία, ακολουθεί άλλη. Αυτός έβγαινε με την Εθνική Ελπίδα της Σουηδίας. Και δεν είναι εδώ για να παίξει σε κάποιο παιχνίδι. Ναι, λίγο χρόνο. Να το δει λίγο σε κάποιο παιχνίδι. Επομένως, νομίζω ότι λογικά δεν θα το ρισκάρει με αυτό το πράγμα. Φύλακα θα κρατήσει. Ναι, βέβαια, από την άλλη, να σου πω κάτι. Εάν δεν το δούμε και σε τέτοιο τύπου παιχνίδια, πότε θα το δούμε. Εντάξει, επειδή θα κάνει ένα εκτεταμένο rotation, θέλει να είναι σίγουρο στο τέρμα. Ναι, λίγο. Αν είχα νεαρά στο παίρνω, να πω να έχω κάποιον σίγουρο κάτω στα δοκάρια. Τώρα τουλάχιστον ποντάρει την εμπειρία του στόπερ. Οπότε λες δεν θα βάλω και πολλές φορές. Ναι, οκ, τι να σου πω. Εντάξει, έτσι το βλέπω εγώ τώρα, το σκέφτομαι. Δεν είμαι στο μυαλό του Μάτζιου, σαφώς ο κύριος Μάτζιου και ο κάθε προπονητής ξέρει καλύτερα από εμάς. Ναι. Αν ήταν διπλά τα παιχνίδια θα σου έλεγα. Συμφωνώ καλά, εκεί είναι νομίζω και εγώ, με κλειστά μάτια. Θα έπεσε 100%. Και Χριστί, είναι και λίγο και θέση μου, ρε Αλέξη, τι θέλω να πω. Εάν βάλει ένα δεξί μπακ πιτσιρικά και δεν σου βγει τον αλάχιστο εμίχρον και δεν το είχε κάστανο. Τώρα εδώ δεν είναι να ρισκάρει έτσι. Να σου πω κάτι. Εγώ αν το μάτ πάει καλά. Βλέπω το Μάντζιο στο δεύτερο μήκρο να πατάει το μικρό μέσα. Ναι. Στο τέρμα. Να πάρει λίγο. Να πάρει λίγο το κολλάει. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχει στο μυαλό το προπονητής. Άρα όλα πώς θα πάει φυσικά εννοείται στο παιχνίδι σήμερα. Από εκεί και πέρα, για το κέντρο της άμυνας τα είπαμε, ο Μπράμπετς με το Ρόουζ, κεντρικό δίδυμο, θα παίξει ο Χουάνκαρ για πρώτη φορά αριστερά. Νομίζω ότι ο Μοντόγια, όχι μόνο νομίζω, ο Μοντόγια θα παίξει δεξιά, αφού δεν είναι και ο Μάγιο. Θα δούμε το Ζουλ. Συγγνώμη, σε χάσαμε, μη μετακινήσε. Το Ζουλ θα δούμε. Το Ζουλ, ναι. Γιατί και αυτός πρέπει να πάρει λίγο ρυθμό. Και επειδή ακολουθεί και ένα μάτι που άρεσε, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί τακτικά. Ίσως χρειαστεί στην Τούμπα, ήταν ο Ρουλέζος, επειδή είναι ο μοναδικός αμυντικός μέσος της ομάδας. Επομένως είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτός. Ο Μπαρίντα θα παίξει, εννοείται. Πιστεύω ότι ο Φετσαντζίδης.
Ο Σαμόρα θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, γιατί δεν υπάρχει μωρό. Ο Σαβέριο. Και τώρα μου λείπει ένας χαφ. Εκεί τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής του Άρη, εκτός αν αποφασίσει να βάλει το Φετφατζίδη στο 10 Σταύρο και χρησιμοποιήσει τον Σαβέριο με κάποιον άλλο στις πλευρές. Είναι και ο Νεαρός ο Παναγίδης για παράδειγμα. Mm-hmm. Διαθέσιμος. Γιατί προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω θέλει τους θεωρητικά βασικούς, αυτούς που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής στα 5 πρώτα παιχνίδια και έχουν τραβήξει το κουπί, να τους αφήσει έξω. Πάντως, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τραβήξει όπως δεν στο κουπί, εγώ μια χαρά θέλω να πω ομάδα ακούω. Καλά, δεν το συνταλλαγητώ. Όταν μιλάμε θα παίξει χρόνος για βαθμόρες, το προηγούμενο περασμένο από τον Άρη θα βασίσει και ένα δεκατάστημα. Με αυτό θέλω να πω και τα Ρίντα ακούω. Και δεν είναι ότι θα είναι ακριβώς 2-3 παίκτες από το βασικό κορμό και όλοι οι άλλοι και είναι πιτσιρικάδες. Μια-δυο έτσι περιπτώσεις μόνο είναι που λες ότι δεν είναι μεταξύ ενδεκάδας και πρώτης δεύτερης αλλαγής. Εγώ δεν βλέπω κανένα και ο Μοντόγια είναι στο rotation. Με αυτό λέω, ότι ακόμη και αν δεν είναι ενδεκάδα, είναι άνθρωπος που όταν θα μπει στην ενδεκάδα δεν λες πω έχω κενό γιατί μου λείπει αυτός και μπήκε ο άλλος. Για μένα, για παράδειγμα, έκπληξη. Ίσως η έκπληξη θα ήταν να βάλει τον Μπάρντο στο σχήμα, ο τρίτος χαφ να είναι, γιατί τον έχει μαζί του. Παίκτης ο οποίος ήταν να φύγει, δεν βρήκε τελικά ομάδα να φύγει. Υπολογίζεται από τη στιγμή που ήρθαν και όλοι οι υπόλοιποι, είναι σχεδόν μονίμως πια και εκτός αποστολής, αλλά τον έχει σήμερα κανονικά μαζί του, με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει. Και αυτή θα είναι, για παράδειγμα, μια εκτός προγράμματος συμμετοχή ενότητα του Μπάρντο στο βασικό σχήμα. Ωραία, 3 ώρα λοιπόν. Μεταγραφικά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάποια κίνηση τώρα με τους ελεύθερους, είσαι κομπλέ. Είστε, Κουάισον από τους ελεύθερους. Ναι, μήπως συνεχίζει, ξέρω, έχει πάρει φορά ο Καρυπίδης. Όχι. Χθες πρώτη προπόνηση, πώς έχουμε feedback. Κοίτα, τώρα χθες η προπόνηση ήταν και... Είσαι γνωριμία, αυτό λέω, δεν λέω εγώ. Θες την κατάσταση βρίσκεται, το κλίμα λίγο και όλα αυτά. Κοίτα να τις με βάση τις εξετάσεις που έκανε εργομετρικά και τέτοια. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο, εντάξει. Λογικό. Δεν ήταν κακό, αλλά δεν ήταν και είναι λογικό σαν άρα Νοέμβριο, γιατί... καλό Νοέμβριο. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. ακολουθεί και μια διακοπή μετά τα επόμενα δύο παιχνίδια. Παίζει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και μετά υποδέχεται τη Λαμία και μετά πάμε σε ακόμη μια διακοπή για την εθνική ομάδα. Επομένως, πιστεύω ότι μετά από αυτή τη διακοπή σιγά-σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στο rotation ως αλλαγή, ξέρω εγώ. Και... σιγά-σιγά να δούμε, δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά, Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Σταύρο. Για χαρά, καλή συνέχεια στον Αλέξη.